βγάλω κανένα λόγο πολιτικό, δεν είμαι πολιτικών. Θα σας πω δύο κουβέντες μέσα από την καρδιά μου και θα έχει συνέχεια μετά μια συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε. Κατεβαίνω υποψήφια με το συνδυασμό αγροτική δημοτική κίνηση τον υποψήφιο δήμαρχο Νίκο Τζαμίν. Υπάρχουν και άλλες συνυποψήφιες εδώ. Είναι η Αφηγίνη. Σίγουρα να σε δούνε. Η Σοφία Γιάχου. Η Βαγγελίτσα Ηλίζου. Όχι, δεν είσαι. Όχι, δεν είσαι. Άλλη είναι που δεν την. Μου διαφεύγει. Λοιπόν, τα άτομα που είμαστε στο συνδυασμό δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δραστηριότητα, δεν έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες μάλλον. Είμαστε άτομα τα οποία αποφασίσαμε να πλάσουμε τους καναπέδες. Οι εποχές είναι δύσκολες και θα δούμε ίσως και πιο δύσκολα πράγματα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Προέχει να είμαστε ενεργοποιημένοι πολίτες, ενεργοί πολίτες. Στο σπίτι μας μέσα δεν ζητάμε εθελοντική εργασία, είναι ένα χρέος που πρέπει να στηρίξουμε το σπίτι μας, την οικογένειά μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε και αυτή την πόλη. Η πόλη μας είναι μια ωραία πόλη σε μια τοποθεσία γεωγραφική θαυμάσια. Έχουμε θάλασσα, έχουμε βουνό, έχουμε το αεροδρόμιο, έχουμε παραγωγή μεγάλη και δεν έχει πάει τίποτα μπροστά, δεν έχει γίνει κάποια ανάπτυξη. Αυτό που θέλουμε και οραματιζόμαστε είναι να βάλουμε τις βάσεις για αυτή την ανάπτυξη. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει η καθημερινότητα. Υπάρχουν βέβαια μεγαλόπουλα σχέδια τα οποία πρέπει να φροντίσουμε. Όπως είναι το αέριο, το φυσικό αέριο που περνάει δίπλα από την Εθνική Οδό και εμείς δεν έχουμε αέριο. Αυτά χρειάζονται βέβαια δουλειά να γίνουν και να μπουν σε μια βάση, μια στρατηγική με ειδικούς ανθρώπους που θα τα προγραμματίσουν. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε την καθημερινότητά μας. Πες ότι έρχεται ένας επισκέπτης μες στον Αλμυρό και ζητάει να τον πάμε κάπου. Δεν θα τον πάμε. Τόσο όμορφα μέρη που έχουν, τόσο. Να πάμε να τον δείξουμε τη φύση, να τον πάμε στο κουρί. Έχουμε αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε την Όφη που είναι ένα βουνό το οποίο μπορούν να γίνουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουμε θαλάσσιο μέτωπο. Υπάρχει διάθεση από κάποιους να κάνουν επενδύσεις στην περιοχή μας. Αλλά προέχει βέβαια πάλι θα ξαναγυρίσω στην καθημερινότητα. Πώς να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την καθημερινή μας ζωή, να δώσουμε μια ποιότητα ζωής. Μόνο όταν θα γίνουμε ενεργοί πολίτες, όταν θα υιοθετήσουμε την πόλη μας, να υιοθετήσουμε τις πλατείες μας, να συνεισφέρουμε στον πολιτισμό ο οποίος είναι ανύπαρκτος σε αυτή την περιοχή. Και τι καλύτερο πράγμα από τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι μάνες, είναι νοικοκυρές, ξέρουν να νοικοκυρεύουν τα πράγματα. Ο ρόλος μας είναι πιο σημαντικός. Όχι, δεν θα επιμείνουμε τους άντρες, έτσι και το διάδειξα. Πρέπει να φροντίσουμε να δουλέψουμε για αυτή την πόλη. Για τα παιδιά μας, για εμάς, για τη δική μας τη ζωή. Και όχι απλά να είμαστε υπερήφανοι για την πόλη μας, να κάνουμε την πόλη να είναι υπερήφανη για μας. Πρέπει να σηκωθούμε από την απραξία, να πούμε από την απραξία, να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας, να μην κάνουμε την κριτική στο σαλόνι μας, το ποιοι μας κυβερνούν. Και κάνω και μια πρόταση και μια ανοιχτή πρόταση, όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν στην συγκίνησή μας, η οποία η φιλοσοφία είναι ένα ανθρωποκεντρική. Στον άνθρωπο, να εστιάσουμε στον άνθρωπο. Όχι, θέλουν χρόνο να συμμετάσχουν. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε ένα διάλογο. Αυτό που θέλω δεν είναι ούτε το πρόγραμμα, να σας πω αυτό, θα τα διαβάσετε τα προγράμματά μας και τα προγράμματα των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στις εκλογές. Τι προτάσεις έχετε εσείς, πώς ονειρεύεστε αυτή την πόλη, θα τα καταγράψουμε όλα και θα τα παραδώσουμε σε όποιον θα είναι δήμαρχος. Μέσα από όλο, από ένα διάλογο που μπορούμε να κάνουμε και τις προτάσεις που έχετε, να βγάλουμε κάτι καλό και να δούμε πώς μπορούμε μετά να ενεργοποιηθούμε, να δουλέψουμε. Λείπει ο πολιτισμός στον τόπο μας. Είναι πέρα σινεμά από το πόλο. Δεν θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος μια λέση και κινηματογραφική λέση. Αυτό δεν πρέπει. Το να κάνουμε μια πολύ ωραία πλατεία είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά πρέπει να βγάλουμε και τον κόσμο να έρθει στην πλατεία.
δεν είναι ότι είναι άσχημη η πλατεία και δεν βγαίνει ο κόσμο, δεν έχουμε ενεργού πολίτε. Δεν φρόντισε κανεί με το όρο να του ενεργοποιήσει. Πάντω, και οφείλω να σα συγχαρώ, κάνετε σπουδαία δουλειά. Αρχίζουμε πραγματικά και τα νιάτα, είναι, γι' αυτό λέω, εσεί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να συμμετάσχετε σε όλε αυτέ τι διαδικασίε, να μένετε απ' έξω. Αρχίζουμε πλέον ο εθελοντισμό να λειτουργεί άψογα στην πόλη μα. Κάνατε κάποιο, κάνατε το σχολείο, το κάψατε. Μπράβο σα. Υπάρχει ωραίο πράγμα από το να υιοθετήσουμε τα σχολεία μα, τι πλατείε μα, όλου του δημόσιου χώρου. Και ο Δήμο θα είναι συμπαραστάτη. Και φυσικά οι σύλλογοι όλοι θα έπρεπε να είναι σε συνεργασία με τον Δήμο και ο Δήμο με του συλλόγου, να μπορούμε να κάνουμε έργα ουσία. Λοιπόν, ακούω τι προτάσει σα. Σας ευχαριστώ πάλι που ήρθατε. Να ευχαριστήσω και τη Λένα την Κουρλή για την φιλοξενία. Είναι πάντα την παραστάτη σε ό,τι κάνουμε. Εδώ είμαστε σε αντίθετο στρατόπεδο, αλλά δεν είμαστε ανταγωνιστές. Είμαστε συναγωνιστές στον ίδιο χώρο, σε διαφορετικές ομάδες. Μια αμφιθεατρική αίθουσα εκδηλώσεων, γιατί σήμερα το ζήσαμε. Είναι ένα πολιτιστικό γεμάτο και να κοιτάτε όλοι. Αυτό που έγινε σήμερα. Και γίνεται κάθε φορά. Εκδήλωση παράσταση, να σου πει. Είναι αυτό. Κοιτάξτε, ο Δήμο από μόνο του δεν μπορεί να δημιουργήσει. Πρέπει να είμαστε εμεί, να υπάρχουν ομάδε, εθελοντικέ ομάδε, σε όλου του τομεί. Εμεί συμφωνούμε. Πώς θα γίνει, όμως πρέπει να γίνουμε ενεργοί. Δεν μπορούμε να. Βέβαια πρέπει να μας δώσουν το βήμα, έτσι. Πρέπει κάποιος να μας δώσει και το βήμα, να μας κάνει το κάλεσμα. Ο εθελοντισμός καλλιεργείται ούτως ή άλλως. Στις μέρες μας, ο τόπος μας, αρκετοί άνθρωποι είναι ενεργοί και οι κυρίες εδώ, οι πιο πολλές συμμετέχουν σε διάφορους συλλόγους. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε πολιτικοί, φοβόμαστε. Ίσα-ίσα σας συγχαίρουμε που πας μπροστά. Απλά είμαστε μαμάδες μικρών παιδιών. Εγώ το είπα και στον Νίκο. Στην κόπη. Και πραγματικά οι υποχρεώσεις μας είναι λίγο περισσότερες από τις δικές σας. Ωστόσο, πάντα θα είμαστε δίπλα σας, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος. Όχι έστω. Αυτό θέλουμε. Το να ανεβήσει πάνω στη δημαρχία, το να εκλεγείς. Καταρχάς, δεν ζητάς απλά ψήφο, ζητάς εμπιστοσύνη να πας σαν εκπρόσωπος. Το να πας σαν δήμαρχος και σαν αντιδήμαρχος δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να πας σαν εκπρόσωπος και να πας να εργαστείς, υπηρέτες. Να εργαστείς και να συνεργαστείς. Είναι υπηρέτες οι άνθρωποι αυτοί που ανεβαίνουν πάνω. Απλά χάνουμε κάπου λίγο μέσα στην ουσία της όλα αυτά. Μέσα στην πορεία χάνουμε λίγο την ουσία του πράγμα. Η χαρά της προσφοράς δεν οδηγεί. Ναι. Σίγουρα λέμε, μιλάμε για εθελοντισμό. Αλλά είπα αυτό που είπα. Πόσο εθελοντές είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Η χρέος μας να το κάνουμε. Απλά κάποιος πρέπει να ενεργοποιήσει ομάδες. Κάποιος πρέπει να μπει μπροστά και να ενεργοποιήσει ομάδες. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Είτε κάνετε σπουδαία δουλειά, είτε έχουν γίνει ορισμένα πράγματα από ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά αυτά σε συνεργασία με τον Δήμο θα πρέπει να μεγαλογήσει δηλαδή η πόλη. Τι έχουμε να προσφέρουμε, σαν... τι πρόσωπα είναι να προσφέρουμε. Νομίζω συμφωνούμε ότι χρειάζεται ένας καλός συντονισμός. Δηλαδή αυτά που ήδη υπάρχουν, αυτό λέμε. Να υπάρξει ένας μαέστρος για να έχουν ένα αποτέλεσμα. Δεν γκρεμίζεις εύκολα αυτό που υπάρχει. Χτίζεις. Είναι πολλοί που κάνουν μεμονωμένες προσπάθειες. Εάν το βλέπει κάποιος ατομικά, ναι. Και οι σύλλογοι, δηλαδή θα μπορούσαν να συνεργαστούν να γίνει ένα πολύ μεγάλο γεγονός το καλοκαίρι. Και όχι να μην προλαβαίνουμε να γίνονται 4-5 εκδηλώσεις σε διαφορετικά μέρη του Αλμύρου. Δεν λέει να φέρεις μια ορχήστρα για να το τοποθετήσει μέσα στις πλατείες ότι είναι πολιτιστική εκδήλωση. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το να οι σύλλογοι να αναλάβουν όμως αυτό το ρόλο, να δημιουργήσουν με τη συμπαράσταση του Δήμου, θέλει κάτι διαφορετικό. Και το σκοπό είναι να έρθει και κόσμο. Αυτό δεν ξέρω κόσμο με σαν κοινό. Μεταξύ μας δεν λέει τίποτα. Το να μπορέσουμε να φέρουμε ξένο κόσμο για να πάρουμε ένα δρόμο προς την ανάπτυξη. Η όφελη. Υπάρχουν τόσα πράγματα. Δεν διεκδικούμε χειροδρομικό κέντρο. Απλά όμως τι γίνεται. Εδώ η νοτιοδυτική Μαγνησία είναι ο σκουπιδότυπος της Μαγνησίας. Γιατί θα πρέπει να μας φέρουν τα απόβλητα εδώ πέρα και εμείς θα μην έχουμε ανάπτυξη. Ή την ανάπτυξη που θέλουν αυτή είναι αυτή που τους συμφέρει.
δεν είναι το θέμα να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αλλά το να δημιουργήσεις 50 θέσεις εργασίας και να χάσεις 300 δεν λέει τίποτα. Δεν είναι θέσεις εργασίας αυτή. Ή να καταστρέψεις το περιβάλλον. Υπάρχουν, ας πούμε, αγώνες δρόμου, ορεινοί αγώνες που μπορούν να διοργανώνονται σε πανελλήνια φάση, όχι μεταξύ μας, τοπική, ακόμη και το ράλι. Είτε γίνεται είτε δεν γίνεται, για μένα δεν είναι τίποτα. Δεν συμμετάσχει κόσμος. Φεστιβάλ, μεγάλα φεστιβάλ που μπορείς να συνεργαστείς με άλλους δήμους, με συλλόγους. Υπάρχουν τόσα πράγματα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, πρέπει να υπάρξουν. Άνθρωποι που να έχουν όραμα και να έχουν όρεξη να τα υλοποιήσουν. Τι άλλο θα θέλατε για τον Αλμυρό που δεν έχει ο Αλμυρός? Παιδική χαρά. Φροντισμένη. Όντως. Και έχουμε τα πλατάνια εδώ. Είναι εκπληκτικό μέρος. Το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο εδώ και τόσα χρόνια. Για να μας έχουν αρκουμανεί στα βράδια. Πάρα πάνω ψυχής, όχι παιδική χαρά. Πάρα πάνω ψυχής. Αν δημιουργηθεί, όπως είναι αυτό που πάρει, η παιδική χαρά, γίνει ένα-δυο αναψυκτήρια, δεν θα μπορεί να βγαίνει κάποιος. Τώρα και να θες να βγεις κάπου, έτσι να πας μια βόλτα, δεν έχει ένα μέρος να πας. Όπου πάνε, πάνε στο κουρί. Ποιο δεν έχει δυνατότητα να πάει στο κουρί, κάπου εδώ πάλι. Και το κουρί και αυτό είναι σε πλήρη κατάρρευση. Πάλι. Γιατί εκεί. Πάλι κάποιοι εθελοντέ κάτι και οι έτσι πήγαν να πάψουν και να κάνουν λίγο να συνέλθουν. Καταρχά το δάσο πεθαίνει. Δεν πρέπει να το φροντίσουμε και αυτό. Είναι μια κληρονομιά. Την οποία μα την έχουν αφήσει και πρέπει να την κληρονομήσουμε και εμεί οι επόμενε γενιέ. Τι θα δώσουμε. Με καλό γνώριο, αυτό το γυρεύουμε παιδιά χρόνια, χωράζει πλάτη. Κάποιοι φρόντισαν κάποτε να αποχαρακτηρίσουν αυτό τον οικισμό από οικισμό και να τον κάνουν χωράφι. Και δεν μπορούν να μπουν ο κόσμος, να αναστηλώσουν τα σπίτια του. Γιατί πρέπει να έχουν τα τέσσερα στρέμματα.